Έχουν περάσει 3-24 ώρα από την συντριβή του αεροσκάφου των Μαλαισιανών αερογραμμών στην Ανατολική Ουκρανία που παρέσυρε στον θάνατο 298 άτομα. Φιλορώσοι αυτονομιστές εντόπισαν 196 άψυχα σώματα επιβατών του μοιραίου Boeing. Όπως έγινε γνωστό, τα μετέφεραν σε βαγόνια ψυγεία του τρένου που βλέπετε στα πλάνα σας. Η αμαξοστοιχεία αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση. Πίσω στο σημείο της συντριβής, σε ακτίνα χιλιόμετρων υπάρχουν ακόμα απομεινάρια του μοιραίου αεροπλάνου, αλλά και διασκορπισμένες βαλίτσες και προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό. Η Ουκρανία κατηγόρησε την Ρωσία και τους φιλορώσους αυτονομιστές ότι καταστρέφουν στοιχεία που αποδεικνύουν την ενοχή τους αναφορικά με την κατάρριψη του αεροσκάφου. Στην δημοσιότητα δόθηκε την Κυριακή και βίντεο από την επομένη της ημέρας του δυστυχήματος που δείχνει ότι έχει ανεβρεθεί τουλάχιστον το ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει πού βρίσκονται πλέον αυτά, ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που ακόμα αιωρούνται.